Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Από ό,τι φαίνεται το Mostly Unboxing δεν θα συνοδεύει μόνο στα κυριακάτικα πρωινά καφεδάκια σας, αλλά και στο πασχάλινο τραπέζι. Μιας και σήμερα είναι Πάσχα, θα φροντίσω το βίντεο να ανέβει όσο πιο ωραίος γίνεται. Συνήθως και κάτι στις 8 η ώρα περίπου το βάζω να ανεβαίνει, αν προλάβω το ετοιμάσω κιόλας, για να σας πια προλάβω στο καφεδάκι που λέμε συνήθως και όχι στο Novelia. Αν και εντάξει, πριν ξεκινήσετε όλες τις προετοιμασίες ή πριν φύγετε να κάτσετε να δείτε το βίντεο, είτε και μετά, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε ένα ακόμα special Funko Pop haul. Μια αγορά που έκανα από το αγγλικό group και μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν ένας πολιτής ο οποίος είχαμε ξανασυνεργαστεί. Είχα πάρει τον υπογεγραμμένο Stan Lee από αυτόν και βρήκα έξι πάγια αυτή τη φορά από Marvel. Και θέλω να κλείσω νούμερα όπως ξέρετε. Η μπλούζα που φοράω είναι Groot, γιατί τα περισσότερα εδώ είναι Groot. Κάπως τα περισσότερα, βασικά τα τέσσερα νομίζω είναι Groot, έχουν να κάνουν με τον Groot. Και είναι παλιά κομμάτια της Marvel, οπότε είναι καλό αυτό γιατί μου αρέσει όταν βρίσκω έτσι πολλά κομμάτια που θέλω από έναν πολιτή για να γλιτώσουμε τα μεταφορικά. Γιατί από Αγγλία τώρα αυτό είχε 15 λίρες μεταφορικά, από ό,τι μου είπε τα χώρισε σε μικρό κουτί. Και είχαμε 6 ποπάκια. Αυτά βγήκαν όλα μαζί στο σύνολο 98 ευρώ. 100 ευρώ πες βγήκαν και τα 6, αλλά έχει και κάποια παλιά και δύσκολα κομμάτια. Πάμε να πούμε σιγά σιγά να τα ανοίξουμε αμέσως. Ήρθαν όλα μαζί τυλιγμένα, εντάξει δεν έκανε και σπουδαίο τύλιγμα, γι' αυτό και τα χώρεσε έτσι, αλλά καλύτερα. Γιατί αν πήγαινε σε πιο μεγάλο δέμα θα πήγαινε κάπου στους 25 λίρες ή και λίγο παραπάνω. Τώρα 15 λίρες είναι κάπου στα 17-18 ευρώ ας πούμε. Πάει να μας ανοίξει λοιπόν. Για να δούμε εδώ, ναι, βασικά όλα είναι Guardians of the Galaxy θεματικά ας πούμε. Ας τα βγάλουμε, ναι, μου είπε ότι το ένα έχει θέμα με το αυτοκόλλητο και βγήκε και λίγο φθηνό. Εντάξει, κάποια βγήκαν κάπου στις 20 λίρες λόγω ότι ήταν πιο σπάνια, κάποια κάπου στις 10 λίρες, κάπου στα 12, αλλά μαζί με 15 λίρες συναφορικά πήγαν όλα μαζί στο κατοστάρικο, ας πούμε. Λοιπόν, πριν σας τα δείξω καλά-καλά, ας ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είναι και ένα νέο αυτοκόλλητο, για μένα τουλάχιστον, και θέλω έστω από ένα αυτοκόλλητο να τα έχω όλα. Εδώ μιλάμε για τον Dancing Groot, αλλά εδώ είναι ο Ravagers Red όπως μας τον έλεγε. Οι διαφορές του με τον απλό είναι ότι η κόκκινη, η γλάστρα του είναι κόκκινη και έχει το λόγο των Ravagers πάνω. Και το αυτοκόλλητο από Entertainment Earth, ένα αυτοκόλλητο που ήθελα από αυτή τη σειρά, το Pop Marvel νούμερο 65, από τους Φύλακες του Γαλαξία το πρώτο. Από εδώ μου λείπουν αρκετοί, από εδώ νομίζω έχω μόνο τη Γαμόρα και τους υπόλοιπους θέλω, έχω τους κακούς τους, δεν έχω τους καλούς τους. Νομίζω και τον Drax έχω, δεν θυμάμαι, πάντως μόνο τη Γαμόρα έχω σίγουρα από εδώ και τώρα και αυτόν. Αυτός επειδή ήταν exclusive και είναι εκτός σειράς. Συνεχίζουμε, πάμε σε έναν στον Howard the Duck, στην αγαπημένη πάπια, και αυτός είναι εντάξει το 64, ενώ είναι 65. Αυτός είναι το Pop Marvel νούμερο 64, πάρα πολύ ωραίος, στην πιο κλασική του έκδοση, όχι όπως είχε εμφανιστεί στους Φύλακες του Γαλαξία ακριβώς, εκεί στο τέλος το post credit, πάρα πολύ ωραίος. Και εδώ βλέπουμε, αυτό πρέπει να είναι το variant από το comic του ή κάπως έτσι πιο κλασική του, έτσι απλά ένα artwork με τον Howard the Duck και αυτό ένα πολύ γαμάτο ποπάκι. Αυτό είναι ένα ποπάκι που ούτε στην Ελλάδα έχει τύχει να το δω καμιά φορά. Ο Dancing Groot ο απλός τουλάχιστον έχει έρθει, υπάρχει ακόμα, τον θέλω και τον απλό εννοείται. Λοιπόν, ας πάμε στον Angry Groot, ο οποίος έχει διαφορετικό νούμερο και αυτός, ενώ έχει μικρή διαφορά σχέση με τον απλό. Εδώ έχουμε το Underground Toys Exclusive, αλλά δεν νομίζω να ήταν σίγουρα εδώ Exclusive. Τώρα ήταν κάπου αλλού, δεν μου έρχεται ακριβώς που ήταν. Να έχουμε αυτό το αυτοκόλλητο εδώ. Και αυτός από αυτή τη σειρά. Η διαφορά του με τον απλό Groot είναι ότι αυτός έχει έτσι ανοιχτό το στόμα, είναι πιο νευριασμένος, ας πούμε, και διαφορετικό μορφασμό, ας πούμε, πιο νευριασμένο μορφασμό, αλλά είναι ένα διαφορετικό νούμερο. Από τα κόλπα της Funko να πούμε που έχει μικρές διαφορές και τα βγάζει σε τελείως διαφορετικό νούμερο. Το Pop Marvel νούμερο 93 και εδώ έχει το αυτοκόλλητο Summer Convention, αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι το παλιό αυτοκόλλητο του SDCC, του San Diego Comic Con. Τώρα θα το κρατήσω λίγο έτσι για να το δείτε κι εσείς. Εντάξει, θα το βάλω λίγη κόρα να κόλλησει αυτός τώρα, ας πούμε εδώ έχει και η τιμή 14,99 λίρες. Και αυτός είναι ο Rocket και ο Potted Groot όπως μας το λέει. Ο Rocket κρατάει τον Groot μέσα στην γλάστρα. Εκεί στο τέλος που ξαναβγήκε ο μικρός Groot. Το Pop Marvel νούμερο 93. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Για αυτός όπως ήταν ένα exclusive στο, όπως είπαμε μάλλον, στο Summer Convention του 2015. Με το παλιό αυτοκόλλητο. Α, και αυτό βασικά είναι καινούργιο αυτοκόλλητο. Λίγο ξεκολλημένο με ένα, αλλά δεν πειράζει, θα το κολλήσουμε. Και έχουμε εδώ Pop Marvel νούμερο 49. Α, αυτός πρέπει να έχει ίδιο νούμερο. Ναι, αυτός έχει ίδιο νούμερο με τον απλό Groot. Ωραία, καλό αυτός. Δεν τον είχα και αυτόν. Βασικά αυτό που είχα, είχα την μούφα από το Dumbox που είχαμε βγάλει, αλλά ήθελα και τον κανονικό. Και αυτός και δεν είναι μούφα εννοείται και είναι μόση αν θυμάμαι καλά. Οι διαφορές είναι έτσι πιο πράσινος, πιο μόση ας το πούμε. Αυτές είναι οι διαφορές με τον απλό. Και αυτός από την παλιά σειρά από τους Φύλακες του Γαλαξία. Pop Marvel νούμερο 49. Σχετικά παλιά ποπάκια μπορούμε να πούμε. Και αυτός ο Holiday Dancing, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ όμορφος, το γενιάτικος, και αυτός πάλι βγήκε σε καινούργιο νούμερο.
Αυτός έχει το Pop Marvel νούμερο 101. Ο πιο χριστουγεννιάτικος Groot, ας πούμε. Ωραίος αυτός θα είναι και ωραίο στόλισμα για τα Χριστούγεννα. Θα δούμε όμως μέχρι τότε. Βλέπουμε και το κουτί έχει διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Του κάνανε τελείως χριστουγεννιάτικο. Παρόλο που τον έχει σε αυτή τη σειρά. Κοιτάξτε εδώ, αυτό έχει το κανονικό κουτί, ενώ αυτό έχει το πιο χριστουγεννιάτικο, ας πούμε. Πάρα πολύ. Αυτό νομίζω ότι δεν ήταν κάπου exclusive. Θυμάμαι τώρα αν ήταν κάπου exclusive αυτό ή αν ήταν απλό κομμάτι κατευθείαν από τη Funko. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι εκτός σειράς μεν. Μπορεί να ήταν και κάπου exclusive. Τώρα δεν θυμάμαι, μου ξεφεύγει. Αυτά τα 6 λοιπόν, παιδάκια μου, τα ανοίγω αμέσως να δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν για να τα δούμε λίγο καλύτερα και ας ξεκινήσουμε με τον Howard Duck, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Και ένα πιο κοντό σαγοπάκι και διαφορετικό τελείως στυλ, γιατί μιλάμε για πάπια, οπότε έχει τελείως διαφορετικό σώμα σε σχέση με άλλα παπάκια. Πάρα πολύ ωραίο όμως, και ενώ δεν είναι από τα αρκετά καινούργια κομμάτια της Marvel, το 60 κάτι νούμερο που έχει, το 64 νούμερο, είναι παλιωτικός, έχει πολύ ωραία δουλειά. Θυμίζει αρκετά Donald Duck το pop του τουλάχιστον. Έχουμε εδώ έτσι με το πουκάμισό του, γαμάτος, πάρα πολύ ωραίο, και με το καπελάκι του, ένα πολύ ωραίο παπάκι. Εννοείται είναι Bobblehead γιατί είναι pop της Marvel. Όλα βασικά που έχουμε εδώ είναι Bobblehead και όλα τα pop της Marvel είναι Bobblehead, εκτός από έναν Wolverine που είχε βγει, αν θυμάμαι καλά. Συνεχίζουμε, πάμε στα δύο κουρτάκια τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και να πω ότι αυτό, παρόλο που είναι πιο καινούριο, αυτό φαίνεται σαν να έχει πιο καλή δουλειά, πιο καλή λεπτομέρεια πάνω. Εντάξει, μπορείτε να δείτε και εσείς λίγο πιο κοντά και λίγο διαφορετικά χρώματα έχουν. Αυτό που λέγαμε ότι αυτό το Holiday έχει, ας πούμε, την πράσινη με την κορδέλα του, ξέρω εγώ, και το κουτί του ήταν λίγο διαφορετικά διακοσμημένο. Αλλά σαν παπάκια μου φαίνεται ότι ο παλιότερος είναι πιο, έχει πιο καλό βάψιμο. Αυτός, παρόλο που ήταν πιο παλιός και έχει κανιά 30-40 νούμερα διαφορά, έχει πιο καλό βάψιμο σε σχέση με τον Holiday Groot που είναι και πιο καινούργιος. Ας τους δούμε και έναν λίγο καλύτερα, τώρα έτσι έβαλα δίπλα-δίπλα για να τους συγκρίνουμε. Αυτό που λέγαμε ότι είναι ο Γκρουτάκος με την κόκκινη, στην κόκκινη γλάστρα με το logo των Ravagers πάνω. Πάρα πολύ ωραίος. Και πάνω έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά, όπως είναι το κεφάλι του. Και αυτά εδώ, αλλά και πάνω ακόμα να το συγκρίνουμε, ο ένας είναι πιο λεπτομερής. Ο παλιός τουλάχιστον. Και από πίσω λίγο. Εντάξει, αυτός ο Holiday Groot, ας πούμε, είναι πιο πολύ για στόλισμα, ας πούμε. Αν και εντάξει, εγώ δεν έχω θέμα, τους άλλους τους έχω μέσα στο κουτί. Και αυτός όμως πάρα πολύ ωραίος. Έτσι με την κορδέλα που έχει εδώ σαν δώρο, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίος. Ο Χριστουγεννιάτικος Γκρουτ που βγήκε κάπου εκεί. Holiday Γκρουτ όπως μας τον λέει. Πάρα πολύ ωραίος. Και πάνω. Παρομοιότυπος με τον άλλον. Απλά ο άλλος έτσι μου φάνηκε λίγο καλύτερη λεπτομέρειά του. Η δουλειά του. Πάρα πολύ ωραίος. Ίδιο σκάλισμα έχουν, ίδια στάση, ίδιο χαμόγελο, ας πούμε. Γιατί είναι μαζί, θα σας αφήσουμε μαζί βασικά. Συνεχίζουμε, πάμε στο Ροκετάκο, ο οποίος Ροκετάκος είναι αρκετά μικρός και δεν θυμάμαι τώρα γιατί τον έχω τον Ρόκετ από τους Φύλακες του Γαλαξία. Νομίζω ότι από το 2 μάλλον, νομίζω ότι εκεί είναι λίγο πιο μεγάλος σε σχέση με αυτόν τον παλιό. Εδώ βγήκε λίγο μικρούλης. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός με το μικρό κουρτάκι που είναι μέσα στη γλάστρα. Ναι, μας έφυγε ο Χόγορ, τον έξαμε το χέρι μου. Εδώ έχουμε το μικρό κουρτάκι όπως είπα. Κοιτάξτε εδώ, είναι πάρα πολύ γαμάτο και αυτό. Παρόλο που είναι τόσο μικρό, έχει αρκετά καλή δουλειά. Και ο Rocket πάνω του έχει αρκετά καλή δουλειά, εννοείται. Εντάξει, τα πιο καινούργια βγήκαν ακόμα καλύτερα. Αλλά και αυτός όπως είναι το σκάλισμά του, ας πούμε, και καλά για να το κάνει πιο ρεαλιστικό ότι έχει τρίχωμα. Πάρα πολύ ωραίο. Και στην στολή του, πάρα πολύ καλή δουλειά. Με αυτό εδώ που φορούσε, στην ουρά του, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτός το φοβήθηκα στην αρχή. Λέω, δεν θα στηρίζεται με τόσο μικρά πόδια έτσι με ουρές και τέτοια, αλλά στηρίζεται μια χαρά. Και το γκρουτάκι που έχει, κοιτάξτε πόσο γαμάτο είναι. Πάρα πολύ ωραίος. Εννοείται ότι και αυτός είναι Bobblehead γιατί είναι ποπάκι της Marvel. Ας βγάλουμε τα πολύ γαμάτα γκρουτάκια από εδώ. Για να βάλουμε τον Rocket πάνω. Πάλι Rocket με Groot όμως, δηλαδή ακόμα και εδώ είναι το στοιχείο του Groot. Και πάμε στους δύο Groot οι οποίοι και αυτοί είναι πανομοιότυποι. Έχουν ακριβώς την ίδια στάση, απλά ο ένας είναι μόση, ας πούμε, έτσι έχει αυτή την πρασινάδα εδώ πέρα. Ας τον δούμε λίγο πιο κοντά. Αυτός είναι ακριβώς ίδιος με το απλό κομμάτι, απλά έχει αυτή την πρασινάδα. Αυτό το μος, ας πούμε, είναι έτσι μόση. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Αυτός αρκετά μεγάλο ποπάκι εννοείται. Και αυτό το θεωρώ ένα καινούργιο νούμερο συλλογή μου σε σχέση με τον άλλο, τον Μούφα Γκρουτ που είχαμε από τον Dumbox. Αυτός νομίζω είναι. Αυτό βασικά μπορώ να το θεωρήσω σαν νούμερο. Τον άλλο δεν το θεωρούσα καν στη συλλογή μου. Κάποια στιγμή θα το συγκρίνουμε και εκείνον. Αν βρω τον κανονικό όμως, τώρα θα το συγκρίνω με αυτόν. Γιατί αυτός θα φανεί τόσο πολύ διαφορές. Διαφορές που είχαν σίγουρα είναι στα μάτια. Δηλαδή αυτός αυτά τα μάτια που έχει ο άλλος, ο Μούφα, έτσι εδώ έκανε κάτι περίεργο το μάτι. Είχε, ας πούμε, μια μύτη πάνω ή κάτι τέτοιο. Ένα
Πάρα πολύ ωραίο που πάει πάνω με τα κλαδιά του. Πάρα πολύ ωραίος. Ο αγαπημένος Groot. We are Groot. Και πάμε στον τελευταίο, στον Angry Groot, στον θυμωμένο Groot, ο οποίος όντως είναι θυμωμένος εδώ, έτοιμος να χτυπήσει κάποιον. Και εδώ το κεφάλι του έχει ένα θεματάκι. Είναι λίγο στραβό, είναι γνωστό θέμα αυτό στα Bobblehead. Συνήθως άμα δεν κάτσουν καλά στο κουτί τους και μείνουν έτσι για πολύ καιρό θα στραβώσει και το κεφάλι. Αλλά αυτά, όπως είπα, είναι προβλήματα για όσους το έχουν εκτός κουτιού. Εγώ που τα έχω μέσα στα κουτιά τους δεν με πειράζει καθόλου. Και αυτός πάρα πολύ ωραίος, και ενώ είναι σχετικά παλιά ποπάκια, έχουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλό σκάλισμα έτσι και καλά το ξύλο, όπως είναι πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο καλό σκάλισμα, πόσο καλό φτιαγμένο είναι έτσι και καλά, ότι είναι ξύλινος. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάνω όπως είναι το πρόσωπό του, νευριασμένος με αυτόν τον μορφασμό. Πάνω όπως είναι τα κλαδιά και αυτά. Πάρα πολύ ωραίος. Το κεφάλι του είναι θεματάκι, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Γιατί εμείς θα το βάλουμε πάλι στο κουτί του. Λοιπόν, αυτά τα 6 ήταν να πούμε και σήμερα. 6 νέα νούμερα και 2 νέα αυτοκόλλητα. 6 νέα νούμερα της Marvel, μάλλον, και 2 νέα αυτοκόλλητα που δεν είχα. Το Entertainment Earth και το San Diego του 2015. Αυτά από παιδάκια, μου δείτε και στο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να σας ευχηθώ να έχετε καλό Πάσχα, καλό Πασχαλινό τραπέζι, καλή σούβλα και καλό Βελία, ας πούμε. Αυτά και για σήμερα. Δείτε το βίντεο. Θα τα πούμε από εβδομάδα ανανεωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.